Τον κύριο Πέρο να μιλήσει και ένωση κεντρών. Κύριε Πέρο, σας ευχαριστώ που είσαστε κοντά μου απόψε τη νύχτα. Πείτε μου κάτι, τι βλέπετε εσείς? Ακούω και τον κύριο Λεβέντη, ακούω και τα μέλη των κεντρών, τους φίλους. Τι βλέπετε, πού πάμε, θα γίνουν εκλογές, θα περπατήσει, μπορεί ο κόσμος να πληρώσει τους φόρους? Θα ήθελα να ξεκινήσω με κάποια στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού που δημοσιεύθηκαν αυτές τις μέρες. Τα στοιχεία αυτά λένε ότι υπάρχει μια υστέρηση στην ίσπραξη έμεσων φόρων κατά 500 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, υπάρχει για πρώτη φορά ίσως στη μεταπολιτευτική περίοδο ή μία από τις ελάχιστες φορές που ο ρυθμός ύπαρξης λουκέτων στα καταστήματα ξεπερνάει τον ρυθμό έναρξης καινούριων επιχειρήσεων. Και αν λάβουμε υπόψη και τον τεράστιο αποπληθωρισμό που υπάρχει σύμφωνα με όλες τις μετρήσεις, για παράδειγμα της Wall Street Journal και του Ιδρύματος Heritage, τότε οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι το μέλλον μόνο ευίωνο δεν είναι. Η ιδιωτική οικονομία δηλαδή και η πραγματική οικονομία προχωρά σε μια πραγματική συρρήκνωση. Και έτσι αυτό θα έχει και ως αποτέλεσμα την υστέρηση στα φορολογικά έσοδα. Και πώς προσπαθεί να καταπολεμήσει αυτό το πρόβλημα η κυβέρνηση? Αυξάνει, για παράδειγμα, από την Τετάρτη το ΦΠΑ κατά μία μονάδα. Αυτό δεν πρόκειται να φέρει περισσότερα έσοδα. Η αυστηροποίηση δηλαδή και το να κυνηγάμε τον ιδιωτικό τομέα με ένα ραβδί να του δώσουμε ξύλο δεν σημαίνει ότι θα πάρουμε περισσότερα έσοδα από εκεί. Άρα εσείς βλέπετε μη φοροδοτική ικανότητα του συνόλου ή της πλειοψηφίας? Όχι, δεν βλέπω μόνο εγώ. Είναι από τα στοιχεία που η ίδια κυβέρνηση έφερε στο φως. Η λύση για να έρθει η ανάπτυξη και για να έρθουν περισσότερες επιχειρήσεις στην αγορά εργασίας είναι να χαμηλώσουν οι φορολογικοί συντελεστές και να είναι ενιαίοι και να κόψουμε τις παθογένειες. Γιατί ακούστηκε ότι δεν έχουμε προτάσεις και ότι κανένας δεν λέει πρόταση. Η πρόταση είναι αυτή. Υπάρχουν, για παράδειγμα, πάρα πολλοί οργανισμοί περιττοί αυτή τη στιγμή στο δημόσιο. Υπάρχουν κάποια μεγάλα ποσοστά αργομισθία σε όλους τους δημόσιους οργανισμούς τα οποία πρέπει να κοπούν. Και αν δούμε και ψάξουμε και τα πρακτικά της Βουλής, είδα από το 2013 έχουν γίνει μελέτες και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις που αποδεικνύουν ότι υπάρχει ένα 10 με 15% αυτή τη στιγμή ποσοστό αργομισθίας στον δημόσιο τομέα. Αυτό πρέπει να το ψάξουμε. Και υπάρχουν τρόποι να το ψάξουμε. Υπάρχουν διεθνείς τρόποι, υπάρχουν έτοιμες φόρμουλες που μπορούμε να εφαρμόσουμε. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Γιατί και η τρέχουσα κυβέρνηση και οι προηγούμενες κυβερνήσεις αντλούν. Βγαίνουν τα νούμερα, κύριε Πέρο. Μέσα από το δημόσιο τομέα. Κύριε Πέρο, πυκνώστε, βγαίνουν τα νούμερα. Βγαίνουν. Τα νούμερα με αυτό το Βασίλη το Λεβέντη που λέει δεν βγαίνουν. Και οι αποκρατικοποιήσεις που κάνουν είναι εξ ανάγκης. Γι' αυτό λέμε ότι κάνουν εκποίηση. Εμείς είμαστε υπέρ των αποκρατικοποιήσεων, αλλά σύμφωνα με κάποιο πρόγραμμα ώστε να αποβεί σε όφελος και των Ελλήνων πολιτών και του ανθρώπου που θα επενδύσει στον ιδιωτικό τομέα. Μάλιστα. Με το μαχαίρι στο λαιμό, αποκρατικοποίηση ισοδυναμεί με εκποίηση. Η αποκρατικοποίηση, το κράτος πρέπει να επεμβαίνει λιγότερο. Όσο λιγότερο επεμβαίνει το κράτος, τόσο το καλύτερο για όλους μας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να ξεπουλήσουμε εντός εισαγωγικών οργανισμούς. Βάλτε μια τελεία, κύριε Πέρο. Σας ευχαριστώ όλους. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω αμέσως.